εκκλησία πλημμυρίζει χρώματα, μουσικές και συγκίνηση, καθώς ο Πατριάρχης, συνεπικουρούμενος από τους επισκόπους Γκάνας Δαμασκηνό και Νιγηρίας Αλέξανδρο, χοροστατεί στην πρώτη Θεία Λειτουργία του Αγίου Νικολάου της Τέμας. Με τον καταγάλανο ψηφιδωτό του Τρούλο να τραβάει την προσοχή από στεριά και θάλασσα, ο Αϊνικόλας της Γκάνας γίνεται σημείο αναφοράς για τους ναυτικούς κάθε εθνικότητας που έρχονται ή φεύγουν από το λιμάνι της Τέμας, ξεπερνώντας όπως ο Άγιος που το όνομά του φέρει για μια ακόμη φορά τα όρια της διαφορετικότητας. Καραβοκύριδες και καπεταναίοι, προσκυνητές και ντόπιοι, μα προπαντός άνθρωποι της ανάγκης, γειτονόπουλα που προσδοκούν πως η παρουσία τους αυτή την απόμερη γωνιά της γης θα καλυτερέψει τη ζωή τους, έχουν συγκεντρωθεί εδώ. Από λίγων ναυτικών την ανάγκη ξεκίνησε η ιδέα και σε πολλών τις ανάγκες έρχεται σήμερα αρρωγός η χάρη του. Πριν από 15 περίπου χρόνια, όταν ακόμα ήμουν εγώ καπετάνιο στο πλοίο Πολύμνια, είχε κατέβει ο Καπεταπαναγιώτης για μια επίσκεψη στην Γκάνα. Και στη συζήτηση που κάναμε, ρώτησε αν υπάρχει Άγιος Νικόλαος στην εκκλησία βασικά, στην Τέμα. Η απάντηση ήταν όχι, γιατί δεν υπήρχε εκκλησία, υπήρχε μόνο αυτή της επισκοπής στην άκρα. Και έτσι ήρθε η ιδέα να φτιάξουμε μια εκκλησία στην Γκάνα, στην περιοχή της Τέμας, που είναι το λιμάνι της, το κυρίως λιμάνι της Γκάνας, όπως ο Πειραιάς για την Ελλάδα. Ήρθε η ιδέα, αρχίσαμε να ψάχνουμε οικόπεδο, βρήκαμε το οικόπεδο και μετά χρειάστηκε να αρχίσουμε να βρούμε τα χρήματα, τα οποία βέβαια ένα μέρος έδωσε ο Καπεταπαναγιώτης ο Τσάκος, ένα αρκετά μεγάλο μέρος μαζεύτηκε από τον κόσμο του γραφείου μας, από τα πλοία μας, και ειδικά τα πιο πολλά προσφέρανε τα πλοία τα οποία ήταν στην περιοχή, γιατί μια και ήταν αυτά στην περιοχή, βοηθήσαν ακόμα περισσότερο. Οι φύλαρχοι της περιοχής, ντυμένοι τα επίσημά τους, με τις γυναίκες τους και πλήθος κόσμου, συμμετέχουν στη γιορτή, γνωρίζοντας ότι η παρουσία αυτού του ναού εδώ θα βελτιώσει με πολλούς τρόπους τη ζωή της κοινότητας. Και αυτό γιατί δίπλα-δίπλα με την εκκλησία χτίζεται ένα οίκημα που θα στεγάσει το κέντρο φροντίδας και περίθαλψης προπαντός για τα μικρά παιδιά που θερίζονται από τις αρρώστιες και την πείνα.